Αίσθηση όμως έχει προκαλέσει το παρασκήνιο της απόφασης του Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και το πώς έμαθαν για την εισβολή κορυφαίοι Γερμανοί υπουργοί. Είναι μαζί μας η Νικολέτα Κρητικού και είναι πληροφορίες που τώρα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήταν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας απομονωμένος στη χειμερινή του κατοικία στο Βαλτάι της Ρωσίας. Εκεί περιβάλλεται κυρίως από τους υπερπατριώτες συμβούλους του και όχι από το φιλελεύθερο μπλοκ. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, ο οποίος τον εμψύχωνε και του έλεγε ότι πρέπει να αντιληφθεί τον ιστορικό του ρόλο. Ένας άλλος ήταν ο τότε ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ουκρανικής Βουλής, ο Βίκτορ Μεντβουντσόφ, ο οποίος τον είχε πείσει ότι οι Ουκρανοί τον περιμένουν με ανοιχτές τις αγκάλες, τον περιμένουν ως απελευθερωτή. Ναι. Να δούμε πώς διαμορφώθηκαν τώρα οι ισορροπίες της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας όταν πήρε την απόφαση ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπέρ της εισβολής είχε ταχθεί η FSB, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας, κατά της εισβολής η πλειονότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει ενδιαφέρον να σου πω τι διημήφθη ασία μεταξύ του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόφ, και ενός εκ των Ρώσων ολιγαρχών, τι διημήφθη όταν πήρε την απόφαση ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Του λέει πώς έφτασε αυτή την απόφαση και του λέει σκοπτικά ο Σεργέη Λαυρόφ ότι οι τρεις σύμβουλοι του ήταν η Μεγάλη Κατερίνη, ο Μεγάλος Πέτρος και ο Ιβάνο Τρομερός. Απίστευτη πραγματικά φράση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το να δούμε πώς το έμαθαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι ότι τελικά ο Πούτιν θα το κάνει. Ακριβώς. Ήταν ο αντικαγκελάριος ο κύριος Χάμπεκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε ότι επίκειται εισβολή λίγες ώρες πριν την εισβολή από την Αμερικανική Πρεσβεία. Έλαβα ένα γράμμα, λέει, χαρακτηριστικά. Θα γίνει απόψε. Ενημερώθηκα ότι οι Ρώσοι είχαν αρχίσει να αποψύχουν από θέματα αίματος. Ήταν πια ξεκάθαρο ότι ήταν αναπόφευκτη εισβολή. Όσο για την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, την Αλένα Μπέρμποκ, 4:59, χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν ο διευθυντής της, του λέει: μη μου πεις ότι συμβαίνει αυτό που φοβάμαι. Τελικά συνέβη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα.